Κυρίε και κύριοι, θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Ο κύριο Πενταρά είναι εδώ κοντά μα. Γεια σα, κύριε Πενταρά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλου. Λοιπόν, βλέπ, είδαμε και τι δηλώσει και του κύριου Φλεκ και του κύριου Μενέντε και τι τοποθετήσει του. Βεβαίω, είδαμε και τι προηγήθηκε αυτόν. Ένα τίποτα βασικά, αν μπορεί να πει κάποιο, εκεί που περιμέναμε, τουλάχιστον ένα κοινό ανακοινοθέν. Θέλετε να μου σχολιάσετε λίγο το τι ακολούθησε τη τριμερή συνάντηση. Νομίζω θα έπρεπε να ήταν αναμενόμενο αυτό mm. από την κυπριακή πολιτική ηγεσία. Και τούτο διότι νομίζω ότι αγνοείται με αλφαγιώτα η απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας την οποία ανέλαβε δύο φορές ότι η λύση του Κυπριακού προβλήματος θα είναι τα δύο κράτη. Και ξέρετε, η αποφάση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας είναι υπεράνω των αποφάσεων της κυβέρνησης, της Εθνοσυνέλευση και τη δικαστική εξουσία Και δεσμεύουν όλου και τον Πρόεδρο και ακόμα τις τι επόμενε κυβερνήσει. Για να έρθει αυτή η απόφαση, mm -hmm. θα πρέπει να συνέλθει το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλείας, το οποίο να σημειώσω, είναι ένα πολυμελέ σώμα mm -hmm. με 10 έω 12 αξιωματούχου, ε, Προεδρεύεται, βέβαια από τον πρόεδρο Εκτογάν, ε, και να άρει αυτή την απόφαση. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Άρα, πάμε, κάνουμε συνομιλίε κλπ. Η διπλωματία μα ε, ε, κάνει καλή δουλειά. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση. Περιμένουμε ότι θα αλλάξει κάτι. Άρα τι κάνουμε ουσιαστικά κύριε Πενταρά, γιατί με βάση αυτή την mm. απόφαση ουσιαστικά τι κάνουμε και γιατί δεν το λέμε και γιατί δεν το ξεκαθαρίζουμε. Και εμένα η απορία μου είναι γιατί mm. αυτό αποσιω... αποσιωπάται και από το πολιτικό σύστημα και από mm. τα, mm. τα μαζική ενημέρωση και από τους αναλυτές. Ε, αποσιωπάται αυτό το, α, αυτό το, αυτή η απόφαση. Mm. Άρα η προσπάθεια πιστεύω της βαλμαντίας μας και, και η δική μας και της Ελλάδος θα πρέπει να είναι πώς θα έρθει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, η οποία τους δεσμεύει όλους. Δεν μπορεί ούτε ο Τατάρ, ούτε ο Ερτογάν, ούτε ο Τσαβούσογλου να μιλήσουν αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε λύση ή οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού έξω από τα δύο κράτη, από την κυριαρχική ε, τη ισότητα και τα δύο κράτη. Και ο τρόπο πιστεύω για να έρθει αυτή η απόφαση είναι η δημιουργία μιας ισχυρής αποτρεπτικής δύναμης mm -hmm. πάνω στην οποία να στηρίζεται η διπλωματία μας. Mm -hmm. Όσο η διπλωματία ε, δεν έχει αυτή την ε, υποστήριξη από μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, είναι αυτό που κάνει σήμερα η Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτό κάνει σήμερα με τη νέα συμφωνία που έκανε mm -hmm. με τη Γαλλία αποσκοπεί στο να υποχρεώσει την Τουρκία μέσω αυτής της ισχυρής αποτρεπτικής ισχύω δύναμης που θα ε, δημιουργηθεί στο να κάτσει στο τραπέζι και να λύσει τα προβλήματα με την Ελλάδα στη βάση των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου και όχι με την πολιτική των κανονιοφόρων, την οποία χρησιμοποιεί σήμερα. Mm -hmm. Τώρα.